Ένα συνδυασμό όλων αυτών. Δηλαδή, όντως, με βάση και το ρεπορτάζ, θα υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι συμμετείχαν σε ουσιαστικά βασικά υπουργεία αυτής της κυβέρνησης που τράβηξαν και όλο το λούκι, να το πω έτσι. Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ναι. Και όχι μόνο, ενδεχομένως και Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι είτε θα μετακινηθούν είτε θα αποχωρήσουν. Άρα έχουμε ουσιαστικό ανασχηματισμό σε Υπουργεία Αιχμής. Σίγουρα θα έχουμε δομικό και ενδεχομένως θεσμικό, να το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα δούμε και αλλαγές ως προς τα Υπουργεία αυτά καθ' αυτά, δηλαδή την ίδια την ύπαρξή τους. Υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε ένα καινούργιο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κάτι που να έχει μέσα και την κλιματική αλλαγή, κάπως να το ακούσουμε. Ή την κλιματική κρίση, όπως αρέσει να τη λέει ο Πρωθυπουργός. Και το λέω αυτό γιατί έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και είναι σοβαρό το ενδεχόμενο είτε να δημιουργήσει ένα καινούργιο Υπουργείο, είτε να το επαναφέρει, λέμε τώρα, ένα σενάριο στο παλιό υπεχοδέ, υπό τον κύριο Κώστα Χιλέα Καραμαλή, που θα παραμείνει στη θέση του, αλλά με έναν αναβαθμισμένο υφυπουργό ή αναπληρωτή υπουργό. Σίγουρα θα δούμε μια διαφορετική πολιτική προστασία. Ήδη εκεί γίνονται αλλαγές. Ήδη ξέρουμε ότι έχουν γίνει συσκέψεις για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα τους. Με ή χωρίς τον κύριο Χαρδαλιά, σίγουρα θα δούμε μια άλλη εικόνα στην πολιτική προστασία.